Κύριε Υπουργέ, μεγάλες καταστροφές στο νησί. Βγήκε κυριολεκτικά λαβωμένο από αυτή την ιστορία. Δεκάδες αποκλεισμένα χωριά, σπίτια σε κίνδυνο από κατολιστήσεις, καταστραμμένους επαρχιακούς οδικούς άξονες. Ο βόρειος οδικός άξονας από την Κίσαμο μέχρι και τη Χερσόνησο Ηρακλείου, κατεστραμμένο το αγροτικό δίκτυο, άλλες υποδομές όπως γέφυρες, το ίδιο πολλά σπίτια που βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Συγκεκριμένα, οι βασικές πληγήσεις περιοχές, ο νομός Χανίων που στο σύνολό του και ιδιαίτερα η Δήμη Πλατανιά και Κισάμου, από τα 900 χιλιόμετρα επαρχιακής οδού, τα 500 είναι κατεστραμμένα. Στον εθνικό δρόμο στο ύψος του Σταλού και στην οδό Μαλινδρέτου, παράλληλος δρόμος του εθνικού δρόμου, στον οικισμό κάτω Σταλό, υπάρχουν κατολιστήσεις από τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις της πρωτοχρονιάς. Όγκοι, χωμάτων, ογκόληθοι, δέντρα έχουν πέσει, σπίτια αιωρούνται και είναι έτοιμα να καταρρεύσουν και να σκοτωθούν και άνθρωποι. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την αδιαφορία της πολιτείας. Ο ένας παραπέμπει στον άλλον την ευθύνη. Δήμος, περιφέρεια, κυβέρνηση. Μόλις χθες πληροφορήθηκα ότι ο Δήμος έκανε στροφή 180 μοιρών στη συμπεριφορά του και στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες αποφάσισε να πάρει μέτρα επί της οδού Μαλινδρέτου, εκεί που μέχρι χθες έλεγε ότι δεν θα την πληρώσω εγώ την ύφη για τις ευθύνες άλλων. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Προϋπόθεση είναι όμως η άμεση χρηματοδότηση από το Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσουν αυτά τα έργα για να μην μείνουν ως σχέδιο. Μόλις πριν τρεις μέρες, μετά από 1,5 μήνα, το Υπουργείο σας έστειλε έγγραφο μετά από 1,5 μήνα συναποκεντρωμένοι στην περιφέρεια, στο Δήμο Χανίων και τους παρακαλεί για τις ενέργειές τους. Τρεις γραμμές, ούτε τρεις. Αυτή είναι η βοήθεια που έχετε προσφέρει μέχρι σήμερα. Δυστυχώς, η δε περιφέρεια σφυρίζει αδιάφορα. Θα καταθέσω τα πρακτικά του ιστορικού εγγράφου σας, αλλά και 650 υπογραφές των κατοίκων Σταλού Ελληνικού του Δήμου Χανίων και τα κείμενα διαμαρτυρία τους από το 2001, παρακαλώ, οι διαμαρτυρίες τους, από το 2001. Προφανώς δεν είναι μόνο δική σας ευθύνη, είναι και των προηγούμενων κυβερνήσεων, έτσι για να ακριβολογούμε, μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο την αγανάκτησή τους και την αδιαφορία της πολιτείας. Νομός Ρεθύμνου, Δήμο Σαμαρίου με πάρα πολλές ζημιές στο δημοτικό δίκτυο αλλά και στην αγροτική οδοπία. Ο νομός Ηρακλείου με ελαφρότερες ζημιές αλλά καθόλου αμιλητές. Την πρωτοχρονιά είχαμε πλημμύρες στην περιοχή Παλαιοκάστρο του Δήμου Μαλεβιζίου. Οι τεράστιες καταστροφές από τις πλημμύρες είχαν αυτή τη φορά τραγικό αποτέλεσμα, κύριε Πρόεδρε, 4 νεκρών στην περιοχή της Μεσαράς Ηρακλείου που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά του Γεροποτάμου διασχίζοντας το δρόμο. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν 5-6 τέτοιοι δρόμοι που διασχίζουν το ποτάμι. Δεν υπάρχει σήμανση, δεν υπάρχουν προστατευτικά μέτρα, ούτε υποδομές, ούτε γέφυρες. Το ίδιο και το οδικό δίκτυο στην Πόμπια προς τους Καλούς Λιμένες, όπου ο δρόμος σκίστηκε στη μέση και με την κοινότητα Πήγα Ιδακίων να έχει πνιγεί τουλάχιστον 2 φορές, χωρίς κανείς στην κυριολεξία να αναλαμβάνει την ευθύνη. Και φυσικά οι ζημίες που υπέστησαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι δεν είναι δικό σας θέμα, είναι του Υπουργείου Γεωργίας, αλλά προφανώς πρέπει να καταγραφούν οι ζημιές, να αποζημιωθούν στη φυτική ζωική παραγωγή στο 100% της ζημιάς. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση άμεσα ώστε, πρώτον, να κηρυχθούν στο σύνολό τους ο νομός Χανίων, όχι μερικώς, στο σύνολό του ο νομός Χανίων, ο Δήμος Σαμαρίου Ρεθύμνου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Να πάρθουν έκτακτα μέτρα στο δρόμο Μπόμπιας, Πηγαϊδάκιας, Καλών Λιμένων και μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκισης της κοινότητας Πηγαϊδακίων σε συνεννόηση με περιφέρεια και Δήμο. 2. Να αποκατασταθούν στο σύνολό του οι ζημιές στην Εθνική Οδό και στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού. Να δοθούν άμεσα στην κυκλοφορία. Να γίνουν μελέτες υποστήριξης του εδάφους. Να αποζημιωθούν οι πληγέντες, απαλλάσσοντάς τους από δημοτικά τέλη, έμφυα, εφορίες, τράπεζες, να γνωριστούν οι ζημιές των αγροτοκτηνοτρόφων και να αποζημιωθούν στο 100% και τέλος να διασφαλιστούν οι ζωές και οι κάτοικοι της περιοχής και να υλοποιηθούν χωρίς καμία καθυστέρηση όλα τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, τα απαραίτητα έργα διάνοιξης, ευάνθησης των ποταμών, διευθέτησης των χυμάρων και αντιπλημμυρικά μην κάνουμε έργα. Ολοκλήρωσε, ανάπλαση της Κρήτης. Αντιλαμβάνεστε ότι αφορά όλη την Κρήτη, δεν είναι ένα επιμέρους μεμονωμένο θέμα και με 4 νεκρούς, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί, κύριε Πρόεδρε, επίκειται νέα... Εκτυπήστε ξύλο, μην είναι.